Λοιπόν, ο σημερινός μου καλεσμένος, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Όχι πάρα πολύ, αλλά τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τον θυμόμουν ότι έβγαινε στις ειδήσεις. Μετά ξαφνικά τον είδα δίπλα στη Face Κορδά. Και εδώ και δύο χρόνια έχει πάρει αγκαζέ τη μία και μοναδική Ναταλία Γερμανού. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Τσουρός! Γεια σου, ρε Νίκο. Κώστα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Κώστα μου. Τι κάνεις? Καλό, Κώστα μου. Τα δικά σου τα νέα. Κατάφερες να βρεθείς στη χώρα σου. Δεν έχεις ηρεμήσει φέτος με τα ταξίδια που κάνεις. Θα ξεκινήσω κατευθείαν επιθετικά. Φτάνουν οι ευγένειες. Ήξερα ότι θα το πεις αυτό. Μα θα το πω γιατί δεν έχεις ηρεμήσει. Και θέλω φέτος να σου πω ότι θα φύγω και σε λίγο καιρό. Να το. Πάλι θα φύγεις? Θα φύγω, ναι. Πώς γίνεται, ρε Κώστα? Τι να κάνουμε, ρε Νίκο? Τι είναι αυτή η ρύθμιση ζωής που έχεις κάνει και ξαφνικά τι ωραία, ρε παιδί? Έχουμε το Σαββατοκύριακο την εκπομπή μας, η οποία δόξα τω Θεώ πάει και πολύ καλά. Πάει εξαιρετικά, είστε υπέροχοι. Καλύτερα δεν γίνεται. Υπέροχοι. Οπότε εντάξει, Δευτέρα, Τρίτη που ξεκουραζόμαστε κι εμείς, να μην πάμε μια εκδρομή. Δύο μέρες έχετε μόνο off από την εκπομπή. Ναι, 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 γιατί τις άλλες μέρες κάνεις και κάποιες συνεντεύξεις. Ναι, κάνω συνεντεύξεις, μοντάρω, κάνουμε συσκέψεις. Αυτά που πολλά, αυτά θα έκανες ή ήθελες να μην κάνεις και τίποτα? Πάνε οι παλιές εποχές που ήταν οι παρουσιαστές, τίποτα χαλαρή, μόνο μακιλιά, μαλλιά, βγαίνανε εκεί πέρα και λέγανε τη γνώμη τους. Εμένα μου αρέσει πολύ να κάνω συνεντεύξεις. Το κάνεις αυτό και τη συνέντευξη για τα μοντάζ και όλα αυτά για να μην χαθεί η ιδιότητα? Το κάνω πρώτον γιατί μου αρέσει να κάνω συνεντεύξεις. Νομίζω ότι είναι ωραίο πράγμα και μου πάει και να κάνω συνεντεύξεις. Δημοσιογράφος είμαι, οπότε θέλω να κρατήσω αυτή την ιδιότητα. Και γουστάρω πολύ την επαφή με τους καλεσμένους μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. Τον στριμώχνεις τον καλεσμένο, πιστεύεις, με κάποιον τρόπο? Τον στριμώχνω. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κρίνει όπως θέλει το τι γίνεται σε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ προσπαθώ πάντα να βγάλω. Παραπανήσιο χαμόγελο. Άστα αυτά τα πονηρά. Και να παραπανήσιο. Έχεις έρθει καλεσμένο στην εκπομπή και σου έχουμε κάνει συνέντευξη. Έχω έρθει. Σε στρίμωξα? Όχι, δεν με στριμώξατε, αλλά ήταν δίπλα και η Σάντι Μπέλ. Ήταν η Ναταλία που είναι, ξέρεις, είναι που το γιν και το γιάν. Ακριβώς, η Ναταλία τα λιένει λίγο, τα κάνει πιο γλυκά. Όταν είσαι μόνος με αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται οι καημένοι δεν ξέρουν και κάνετε συνεντεύξεις έξω, πιστεύω ότι υπάρχει μια στριμωχτική. Έχεις ένα, είναι αυτό το μικρόβιο του δημοσιογράφου ότι θέλω και κάτι παραπάνω να μου πεις? Ρε παιδί μου, όταν κάνω συνέντευξη την είδηση θέλω, τι θα κάνουμε? Πάντα. Αγιογραφία κάνω, συνέντευξη κάνω. Γεωγραφία να κάνουμε και δεν ξέρουμε πού... λέω. Αγιογραφία, όχι. Η κουφαμάρα έπεσε κόκκινο. Έγινε πολύ ωραία! Εσύ όταν κάνεις συνεντεύξεις, κάνεις αγιογραφίες, Νίκο μου. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν ξέρω αν κάνω αγιογραφία, αλλά ειλικρινά, στορκίζομαι δηλαδή, δεν έχω καμία... κάψα θα πω, μου αρέσει η λέξη, κάψα, ναι. Ότι ο άλλος πρέπει να μου βγάλει μια είδηση. Άκου τώρα γιατί, το σκεπτικό μου, ότι δεν μπορώ να έχω εδώ πέρα καλεσμένο μόνο αυτόν που τρέχει κάτι αυτή τη στιγμή. Όχι, θέλω δεν, να... έχει, δεν είναι θέμα επικαιρότητας. Αυτό σου λέω ότι θέλω άλλος να έρθει και να μου πει γι' αυτόν. Εννοώ, δεν θέλω να είναι η είδηση δεν αφορά και το τώρα. Όχι πάντα. Ρε, γιατί τι να μου πει για παλιά ότι σκότωσε κάποιον, μπορεί να είναι κάτι για το τώρα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί ποτέ και το εκμυστηρεύεται τώρα σε σένα. Θες και κάποια μυστικά να ακούς δηλαδή? Βέβαια, τι. Και αυτό είναι επιτυχία, θεώρησα, άμα το πετύχεις? Όχι. Όχι, ρωτάω. Εσένα δεν σ' αρέσει? Πες μου, είναι. Σου αρέσουν οι συνεντεύξεις μου, ναι ή όχι? Πολύ, πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Άρα είναι επιτυχία. Μπράβο. Ωραία. Αυτό και μόνο φτάνει. Άρα τώρα και εγώ θα πάρω παράδειγμα συνεντεύξεις σου και θα πάω και εγώ να πάρω την είδηση. Για πες. Όπως εδώ πέρα μας διδάσκεις. Πες μου κάτι που δεν ξέρουμε καθόλου για σένα. Τι θέλεις να μάθεις? Όχι, θέλω να μάθω. Εγώ τα πάντα θέλουμε. Πες τα, εδώ είμαστε. Ο δημοσιογράφος βγάζει τις ειδήσεις. Ναι, αλλά είμαι άλλου τύπου. Είμαι ευγενικός. Αφήνω να πιστεύει ο καλεσμένος ότι δεν θα ρωτήσω αυτό που θέλω στο τέλος. Ναι. Αλλά και τον αφήνω του λέω χαρά. Ρε Σι Κώστα, τι δεν ξέρουμε για σένα? Ρε Σι Νίκο, με το Instagram πώς θα πας? Λάθος όλη αυτή η κουβέντα τώρα. Δεν θα έχει καλό φινάλε. Τα πάω πολύ καλά και δεν κάνω unfollow. Εμένα γιατί με έκανες? Κώστα. Εμένα γιατί με έχεις κάνει unfollow? Ωραία, άκου λίγο. Όχι, θέλω εδώ μπροστά στον κόσμο να πεις γιατί με έχεις κάνει unfollow. Θα το πω. Θα το πω. Γιατί δεν ισχύει, μην κάνετε ύψιλον. Τι δεν ισχύει? Όχι, δεν έχω κάνει unfollow. Πώς δεν έχεις κάνει? Παιδί μου, δεν βλέπετε κατά καιρούς που βγαίνουν κάποιοι κατατρεγμένοι celebrities και λένε συγγνώμη, έκανε το Instagram μου λογαριασμού unfollow. Αυτό είναι εμείς, το ζούμε εμείς. Το ζούμε. Το ζείτε οι celebrities. Οι celebrities το ζείτε, τι να κάνετε. Ρε Σι Κώστα, στορκίζομαι. Όχι να σου πω. Παιδάκι, δεν θα είχα πρόβλημα να σου πω. Γιατί σου έκανα follow, γιατί βαρέθηκα να σε βλέπω ότι πας διακοπές και εγώ κάθομαι σπίτι μου. Δεν ισχύει όμως. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει, δεν ξέρω γιατί έγινε. Σου λέω ότι δεν κάνω unfollow, είμαι ευγενής, κάνω mute. Θυμάσαι πολύ καλά ότι πρώτες φορές που μιλήσαμε ήταν στο Instagram, όταν ήμασταν στον Αντένα.
Ήσουν κι εσύ κι εγώ την ίδια εποχή. Φυσικά. Φύγαμε τρέχοντας. Συγχαρητήρια. Μπράβο, να είσαι καλά. Εγώ δεν έφυγα τρέχοντας από τον Αντένα. Ένα χρόνο μετά έφυγες. Εσύ έτρεξες. Εγώ με τρέξανε, δεν έφυγα. Εγώ δεν φεύγω. Μία φορά έχω φύγει, φιλιά. Γενικά μου λένε ότι μπορείς να φύγεις. Αν μου δώσεις την επιλογή, φεύγω εγώ. Είχες φύγει, αλλά ξαναγύρισες. Και ξανά φύγεις. Δεν είναι και 100 καράνια, δεν είμαστε στο CBS στην Αμερική. Είναι 5-6. Γυρίζουμε στα ίδια και χαμογελάμε. Ποιος κάνει συνέντευξη, ποιον τώρα. Είναι double fast, την ακούω. Εσύ θα ξαναγύριζες τη Φέη. Και γιατί έφυγες από τη Φέη. Ταρατά, ταρατά. Δεν πρόλαβα να το μοντάρω και βάζω τώρα τα εφέ. Σε ποιο από τα δύο να απαντήσω. Και στα δύο θα απαντήσεις. Διάλεξε εσύ τη σειρά. Λοιπόν, τη Φέη την αγαπάω πάρα πολύ. Άστα αυτά τα γύρω-γύρω. Χωρίς πλάκα. Μα την αγαπάς και έχεις φύγει, την αυτή η αγάπη. Γιατί πρέπει να την αγαπάω, θα είμαστε για πάντα μαζί. Ναι, βέβαια, γιατί έτσι είναι οι αγάπες. Δεν έχεις χωρίσει εσύ με ανθρώπους που σου αγαπάς. Με κανέναν, είμαστε ακόμα μαζί όλοι χρόνια. Δεν έχω χωρίσει άνθρωπο. Λοιπόν, μην αναφέρω ονόματα, λοιπόν. Γελίος ο Κώστας, ο Τσουρός είναι γελίος. Λοιπόν, από τη Φέη έφυγα γιατί αποφάσισα, ρε παιδί μου, ότι μετά από δύο χρόνια θέλω να κάνω κάτι άλλο. Δεν ήθελα να συνεχίσω στην εκπομπή στο πρωινό. Ισχύει ήθελα... αυτό που είχες πει, ενώ ότι, ρε παιδί μου, δεν σου κούμπωνε πάρα πολύ το hard, σε εισαγωγικά το hard gossip, γιατί τώρα πόσο hard, ας πούμε, γινότανε, γιατί ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο ότι στείλει gossip. Κάποια στιγμή είχα πει, ρε παιδί μου, ότι συγκρίνοντας εκείνη την εκπομπή με την εκπομπή που κάνουμε τώρα, ότι η προηγούμενη εκπομπή το πρωινό είχε hard gossip σε σχέση με την εκπομπή που κάνουμε τώρα. Γιατί αυτό σου λέω, τώρα, σε σχέση, γιατί είναι γενικά πολύ. Σε σχέση. Γενικά το πρωινό μια χαρά είναι, σχολιάζουν οι άνθρωποι και αυτά και γούσταρα πολύ. Και εμείς σχολιάζουμε απλά, ρε παιδί μου, εντάξει, το πρωινό είναι, ξέρεις, το πρωινό το έχεις κατατάξει ότι είναι πιο hard. Μα και όχι, και έχει τη στήλη του στήλη. Εσείς το κλέβετε λίγο. Ναι, παίζετε κάτι βιντεάκι, αυτά πιο... βγαίνετε μετά αυτό. Να πείτε τι ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως, το πρωινό είναι μέσα στην καρδιά μου, πραγματικά. Θα το ξαναέκανες. Ναι, και μαζί με τη Φέη θα ξαναδούλευα. Γλυκούλης, τι γλυκός. Άρα θα άφηνε την Αταλία. Αυτή είναι... Θα άφηνε την Αταλία η είδηση. Την Αταλία την έχω αγκαζέ, όπως είπες και εσύ. Την έχεις αγκαζέ, αυτό είναι αλήθεια. Δεν την αφήνεις εύκολα την Αταλία. Αυτό είναι μεγάλο γεγονός. Η Αταλία σου έχει δώσει το χώρο που θα ήθελες. Σου έχει δώσει εισαγωγικά ένα άνοιγμα. Και να δεις, η Αταλία ξέρει πάρα πολύ καλά να χειρίζεται τους συνεργάτες της. Ξέρει πάρα πολύ καλά να παίρνει από τον άλλον αυτό που θέλει. Γενικά είναι πάρα πολύ έξυπνη και ξέρει πολύ καλά πώς να χειρίζεται και να είναι επικεφαλής και τιμονιέρισα σε μια εκπομπή. Ναι. Εμένα μου έχει δώσει πολύ χώρο. Νομίζω ότι ταιριάζουμε απόλυτα με την Αταλία. Νομίζω ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα αυτό. Μπράβο, ναι. Αν θα, αν θα σε έβαζα να κάνεις μια κατάταξη, ταιριάζεις περισσότερο με την Αταλία ή τη Φέη? Και με τις δύο ταιριάζεις. Με ποια ταιριάζεις περισσότερο, ρωτάω, για να μην παρεξηγηθούμε. Τώρα αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, να σου πω την αλήθεια. Γιατί και οι δύο. Το είπες και εσύ ότι ταιριάζω με τις δύο και με τις δύο έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Απλά ο ρόλος μου με την Αταλία είναι διαφορετικός, οπότε ξέρεις, εκ των πραγμάτων είναι διαφορετικός ο ρόλος στην εκπομπή και νιώθω ότι ταιριάζω περισσότερο με την Αταλία σε αυτό το ρόλο. Ωραία. Στο ρόλο που είχα στη Φέη ήμουν μια χαρά με τη Φέη. Πολύ ωραία, το ακούω. Το άκουσα. Καλά τα πα. Πολύ καλά τα λες, άστο. Εσύ γενικά, τι ζώδιο είσαι? Ιχθύς. Ιχθύς είσαι. Εσύ, τα νεύρα και εσένα. Μη σου πω και οροσκόπο. Θα μου πεις τώρα, τι. Δίδυμος. Δίδυμος. Απορώ γιατί καθόμαστε και μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ είναι αρχικά τέσσερις. Ήρθω ένας, οι άλλοι τρεις χαιρετάνε. Τέσσερις είστε. Τέσσερις ένα, ναι. Τώρα, εσύ ρε παιδάκι μου, γενικά, τι είναι αυτό που μπορεί, ας πούμε, να σε απορριθμίσει. Που λέμε ότι αυτό που κάνει κάποιος, αυτό με τσιτώνει πάρα πολύ άσχημα, που δεν αντέχεις. Μπορεί να είναι και ας πούμε, στην προσωπική ζωή ενώ και προσωπικά και φίλους, αλλά και δουλειά. Είναι κάποια χαρακτηριστικά που λες τώρα αυτό δεν το ανέχομαι, ρε παιδιά. Δεν αντέχω το ψέμα. Ναι. Δεν αντέχω τη διπροσωπεία. Μα και γιατί δουλεύεις τηλεόραση? Για να μην αντέχω. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Μπράβος. Για να το λες κάτι θα ξέρεις. Είναι ένα μάθημα μάλλον που θες να πάρει, γιατί μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος γενικότερα είναι πασπαλισμένος. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ αποστολή. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Αλλά τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι κρατάω γερά και δεν το αντέχω και όταν φτάνει σε ένα σημείο κάτι να με εκνευρίζει πολύ, αντιδρώ.
Πολύ ωραία. Εσύ γενικότερα σχολιάζεις. Με μέτρο πάντα, βέβαια. Καλά, σαφέστατα. Σχολιάζεις ανθρώπους, σχολιάζεις λεγόμενα ανθρώπων, σχολιάζεις ειδήσεις που μπορεί να βρει η ομάδα ή εσύ ακόμα στα ίντερνετ και στα sites. Πολλές φορές αυτά δεν ισχύουν. Το ξέρουμε, δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια. Πολλές φορές κάτι μπορεί να μην ισχύει. Ούτε και γίνονται για όλα πια τόσο χοντρή έρευνα. Όχι. Σου λέει μετακόμισε η τάδε. Πολύ ωραίο το σπίτι, βγαίνει άλλη, δεν έχω μετακομίσει. Συγγνώμη, να είσαι καλά, καλή μετακόμιση. Για σένα έχουν γραφτεί πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, ήταν ψέματα, ήταν, που μπορεί να σε φέρανε σε δύσκολη θέση. Αν έχουν γραφτεί για μένα. Για σένα, για σένα. Ναι, έχει τύχει να γραφτούν ψέματα τα οποία. Ξέρεις, μπορεί κάτι να έχει μια δόση αλήθειας, αλλά ο τρόπος με τον οποίο. Μεγέθυνση. Ναι, με τον οποίο μεγενθύνεται να καταλήγει σε ένα τέρας το οποίο δεν ισχύει. Τέτοιο πράγμα έχει συμβεί. Η δράση ποια είναι? Η δράση είναι, έλα ρε παιδί μου, δεν βαριούνται, δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά ή δεν είχαν τι να γράψουν. Ή είναι, παίρνουν ένα τηλέφωνο, κοίταξε, είναι κάποιος δικηγόρος. Δικηγόρος σε καμία περίπτωση, τηλέφωνο. Κακώς δεν θα θέλουν να ξέρεις αυτό, το έχουμε εδώ πέρα εμείς για κάποιο λόγο. Ναι, ισχύει, εντάξει. Δικηγόρος θα ήταν, ρε παιδί μου, αν ήταν κάτι πολύ χυδαίο. Δεν το συζητώ. Μα μέχρι να φτάσει στο χυδαίο άλλο, άμα του αφήνει χώρο, μπορεί να γράφει, να γράφει. Ξέρεις τι γίνεται, απλά επειδή είμαστε όλοι στον ίδιο χώρο και όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε επί της ουσίας. Τώρα εγώ που σχολιάζω άλλους, να κάτσω ας πούμε, να διαμαρτυρηθώ γιατί γράφουν για κάτι, για μένα ένα ψέμα. Για κάτι χοντρό δεν μιλάμε, για ένα απλό ψέμα, ότι εσύ κάνεις μεταγραφή και πας τελικά στο Star. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχει γραφτεί κάτι πολύ χοντρό για μένα, το οποίο όμως το αντιμετωπίζω ψύχραμα γιατί δεν ισχύω και ξέρω εγώ την αλήθεια. Μέσα στα χρόνια έχεις φτιάξει ένα μηχανισμό που να φτάνουν τα πράγματα μέχρι ένα σημείο και να μην τα παίρνεις μέσα, να φεύγεις κουρέλι. Τώρα... Στην αρχή πώς ήταν δηλαδή? Στην αρχή το στομάχι μου γινόταν κόμπος. Γιατί ρε Κώστα? Γιατί δεν είχα συνηθίσει. Εγώ στις ειδήσεις δεν τα είχα. Αυτά ξέρεις, δεν ήταν άγνωστα πράγματα. Οι ειδήσεις, τι χώρος είναι? Για δώσε μου 2-3 έτσι χαρακτηριστικά του. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολύ ένταση νομίζω. Υπάρχει ένταση, και ταχύτητα. Υπάρχει ταχύτητα, υπάρχει το κυνήγι, ξέρεις, της είδησης κτλ. Αλλά νομίζω ότι οι σχέσεις στις ειδήσεις είναι πιο ειλικρινείς από την ψυχολογία. Είναι πιο ειλικρινείς ή απλά είναι πολύ πιο τυπικές? Οπότε δεν εμπλέκεται και τόσο. Είναι πιο ειλικρινής. Α, υπάρχουν. Είναι πιο ειλικρινής. Ειδικά ας πούμε, για τους ρεπόρτερ, οι οποίοι είναι στο δρόμο καθημερινά και είναι από όλα τα κανάλια σε ένα θέμα. Και, αναπτύσσονται, ρε παιδί μου, σχέσεις εκ των πραγμάτων που δεν υπάρχουν στην ψυχαγωγία. Στην ψυχαγωγία είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά τα πράγματα. Θα το ακούσω και αυτό. Πολύ, πολύ πιο ανταγωνιστικά. Θα το ακούσω. Στο λέω εγώ που έχω κάνει και τα δύο. Okay. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι προσωπική εμπειρία, την ακούω. Στην τηλεόραση θα ήταν κάτι το οποίο θα ήθελες να το κάνεις εσύ, κάτι, ένα αγαπημένο σου κόνσεπτ, μία ιδέα, μία εκπομπή που έχεις δει και έχεις πει πολύ θα γούσταρα εσύ να την κάνω αυτή? Δεν έχω δει κάτι που να πω ότι θα γούσταρα να το κάνω, αλλά γενικά εμένα μου αρέσει να συνδυάζω το info με το tainment, αυτό που λέμε το infotainment. Δεν υπάρχει χειρότερο είδος για μένα, να ξέρεις. Για σένα. Μα για όλο τον κόσμο. Σας αρέσει το infotainment? Δεν σας αρέσει? Όχι, να τους αρέσει, απλά είπα. Τους αρέσει, μωρέ, είπανε 5 άνθρωποι να μου κάνουν την ευγένεια. Τώρα κάτσε να ξαναρωτήσω. Σας αρέσει το infotainment? Δεν σας αρέσει η καθαρή ψυχαγωγία ή το καθαρό tainment? Κοίταξε τώρα, όχι. Καθαρό tainment εγώ δεν θα έκανα ποτέ. Είναι πάρα πολύ. Εμένα με ενοχλεί πολύ. Δεν μπορώ να τα μεσοβέζικα δηλαδή. Αποφάσισε ρε φίλε. Στην εκπομπή μας εμείς κάνουμε ψυχαγωγία, ενημερώνουμε και τον κόσμο. Δεν σας αρέσει? Ο τρόπος που το κάνετε και η δοσολογία, ψυχαγωγία μου μένει στο τέλος. Δεν έχω πει ότι είδα και μια ενημερωτική εκπομπή με την Αταλία. Όχι, αλλά έχει μέσα όμως και μια στήλη με ειδήσεις που έγιναν στη εβδομάδα. Ναι, θα τις περάσετε. Σου λέω, με τη δοσολογία που το κάνετε, δεν αυτό είναι. Αυτό εννοώ, ρε Νίκο. Αυτό εννοώ. Θες το λίγο. Το να υπάρχει, ρε παιδί μου, και. Να χορέψουμε δηλαδή π.χ. με τη Γιούσεφ, αλλά να μάθουμε ότι καίγεται και η Αυστραλία. Αυτό ναι. Κάνουμε και εμείς, ρε παιδιά, τότε, αν το πας έτσι. Όλα μαζί. Άρα και εγώ infotainment. Κάνω infotainment. Το έμαθα σήμερα, είμαι χαρούμενος. Κώστα, παίζετε αρκετά στην εκπομπή. Έρχεται ο κόσμος, του παίζετε και τα νεύρα, τους τρομάζετε, τους κάνετε διάφορα. Γελάει, του αρέσει, χαίρεται. Πότε καλέ, πότε τους τρομάξαμε? Πέρυσι, φέτος δεν κάνουμε τέτοια. Μα γιατί έχουν φύγει τρεις μανακοπή, γιατί δεν κάνετε. Φέτος το πιο ακραίο ήταν που με φίλησε Σταυροπούλου στο στόμα. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Έλα ρε Κώστα, πώς ήτανε? Το ζήσες κι εσύ. Ναι, γιατί μας φίλησε όλους εκείνη την περίοδο. Εκείνη την εβδομάδα είχε πάρει όλα τα στούντιο και ωραία φυλάει πάντως η Βίκη. Πάρα πολύ. Μπορούμε να βγούμε να τα πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε, Κώστα. Θέλω να είσαι πολύ προετοιμασμένος. Θα παίξουμε το πούλατο. Sold out λέγεται. Έγινε η μετάφραση, δεν ενημερώθηκα, ζητώ συγγνώμη. Τι λέγεται? Λοιπόν, λέγεται sold out. Άκου τι γίνεται. Καθίσεις τώρα εσύ εδώ, δεν θέλω να βλέπεις εδώ, έχουμε κλείσει τα μόνιτορ όπως βλέπεις, λες και πέθανε ο Μακαρίτης. Κλείστε μου και αυτό εδώ είναι ανοιχτό. Είναι εδώ πέρα, τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα προϊόν το οποίο δεν θέλω, όχι δεν το δεις όχι, τώρα. Να αγγίξω, δεν μπορώ. Με το ζόρι. Δεν θέλω να βλέπεις, με νοιάζει. Όχι, μη βάζεις βάρος. Τώρα, μέσα από τις ερωτήσεις μου προσπαθείς να πουλήσεις αυτό το προϊόν. Και θα μάθεις μετά. Πήγαινε λίγο πιο πίσω, μην κάνεις τέτοια. Θα έρθω κι εγώ δίπλα σου, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι τελικά. Το προϊόν που πρέπει να πουλήσεις είναι αυτό που έχω δει εγώ, η κολλητή από εδώ και η κολλητή από το σπίτι. Είναι ένα πολύ δυνατό προϊόν.
Ταιριάζει. Δεν χρειάζεται να καταλάβει. Όχι, κάποιο μου το σφύριξε, αλλά δεν κατάλαβα. Όποιο το μαρτύρησε. Εδώ πέρα θα γίνουμε λουτρό αίματος. Εδώ παίζουμε. Γι' αυτό θα γίνει και info. Και θα γίνει και info. Θα γίνει και info κατευθείαν. Ταιριάζει πιο πολύ σε μικρότερες ή σε μεγαλύτερες ηλικίες. Προσεκτικός θέλω να είσαι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό το προϊόν ταιριάζει μόνο σε μικρές ηλικίες. Έγινε. Έγινε. Υπάρχει κάποια στιγμή της ημέρας που ίσως και λίγο το βαριέσαι να πεις μπούχτισα με αυτό το προϊόν? Το βαριέσαι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λίγο πριν πέσεις για ύπνο, όπου δεν θέλεις ξανά να το δεις μπροστά σου. Κώστα. Ναι. Αυτό το προϊόν. Ναι. Είναι καλύτερο να το παίρνεις ή να το δίνεις? Να το παίρνεις. Μάλιστα, ευγενέστατος. Ευγενέστατος. Σου έχει ζητήσει ποτέ κανένας φίλος σου, ρε παιδί μου, να το δανείς για μερικές μέρες? Αυτό το προϊόν. Το συγκεκριμένο πάντα μιλάμε. Αυτό είναι το προϊόν μου, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Ναι, 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 έχει ζητήσει. Και τι το έχει πει? Τι πρόσεξε. Και τι το έχει ζητήσει για λίγες μέρες, μετά μου είπε ότι επειδή ήταν πάρα πολύ να το κρατήσει περισσότερο και του είπα να το κρατήσει κανένα μήνα. Μπράβο, μπράβο, κανένα μήνα. Κανένα μήνα. Λίγη στο μήνα, τι. Όχι, χαλάει. Είσαι πολύ καλά, δεν έχει λήξει, δεν θα λήξει ποτέ. Α, δεν λήγει ποτέ. Όταν οδηγεί, το προϊόν αυτό το βάζει στο πίσω κάθισμα ή στο πορτμπαγκάζ, να έχει και το κεφάλι σου ήσυχο? Όταν οδηγώ αυτό το προϊόν, το βάζω στη θέση του συνοδηγού. Α, θες παρέα, μωρέ. Είναι τόσο ωραίο που θέλω να το βλέπω, κατάλαβες? Ναι, το καταλάβαμε, Κώστα, να είσαι καλά. Είναι ανθεκτικό, πιστεύεις, ή θέλει προσοχή γιατί σπάει εύκολα? Είναι fragile ή όχι? Είναι εύθραυστο πολύ. Είναι εύθραυστο πολύ. Είναι πολύ, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Φαίνεται ότι είναι εύθραυστο. Τι είναι, αν φαίνεται? Αν φαίνεται. Αν έχει την ταινία που λέει fragile. Όχι, ενώ αν φαίνεται. Γιατί υπάρχουν κάποια βάζα που τα βλέπεις, είναι τα άλλα τα ωραία, τα μουράνο, τα βαριά, είναι τα άλλα που είναι φλίδα. Φαίνεται, ενώ ή δεν καταλαβαίνεις? Όχι, όχι. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται, κρατάμε αυτό. Εσύ σε ποιον το έκανες δώρο τελευταία? Γιατί κάπως τον πηγαίνεις, είδαμε πολύ χαλαρό. Το άφησες και ένα μήνα γι' αυτό. Τελευταία φορά το είχα δώσει στην Αταλία για ένα μήνα. Αυτό το έδωσες στην Αταλία? Ναι. Το προϊόν αυτό εσύ το έδωσες στην Αταλία? Ναι. Και η Ναταλία το πήρε? Η Ναταλία ήταν αυτή που μου είπε δεν θα το κρατήσω λίγες μέρες, θα το κρατήσω ένα μήνα. Η Ναταλία πήρε το προϊόν, το κράτησε ένα μήνα και μετά της το έδωσες και το πήρε? Και μετά μου το γύρισε πίσω. Σε ποιο πλανήτη βρισκόμαστε, ρε παιδιά? Εγώ τρελαθώ δηλαδή. Πολύ ωραία. Του ταιριάζει πιο πολύ η έξαψη του Γιάννη Βασιλείου ή το μαραμένη μου γαρδένια από το Μάτι Χριστοδουλόπουλο? Ποιο είναι το soundtrack του προϊόντος? Κοίτα, για να το γουστάρει τόσο πολύ η Ναταλία, μάλλον το έξαψη. Το έξαψη θέλει για το προϊόν που γουστάρει η Ναταλία. Είναι για καθημερινή χρήση ή το λες και μουσιακό κομμάτι? Όχι, και δύο και τρεις φορές τη μέρα το χρησιμοποιείς. Έχεις καταλάβει τι πουλάς τόση ώρα? Όχι. Ορκίσου. Δεν ορκίζομαι ποτέ. Άρα έχει καταλάβει. Αυτά τα δεν ορκίζομαι ποτέ. Όχι, έχει, δεν ορκίζομαι ποτέ γενικά. Ό, δεν έχω καταλάβει. Δεν ορκίζεσαι ποτέ. Τι θες τώρα? Όχι, τίποτα. Δεν ορκίζομαι ποτέ. Γιατί? Το έχω για κακό. Να ορκιστείς για κάτι? Ναι. Τι, μπράβο κι εσύ αμέσως, μπράβο. Και αλήθεια, το έχω για κακό, παιδί μου. Δεν ορκίζομαι. Δεν δίνεις το λόγο σου? Το λόγο μου το δίνω, αλλά δεν ορκίζομαι. Μου δίνεις το λόγο σου ότι δεν το ήξερες? Σου δίνω ό,τι θες. Ωραία. Θα πάρω το λόγο σου για αρχή. Πάρω ό,τι θες. Και έχεις πουλήσει εξαιρετικά την Ναταλία Γερμανού. Δεν την έχουν πουλήσει καλύτερα. Κοίταξε. Εγώ δεν κορίτσι πιστεύω. Μου. Το κορίτσι το έχει πουλήσει εξαιρετικά. Δύο τρεις φορές τη μέρα σίγουρα. Όχι, κάνω το και συνοδηγό. Και όλα, όλα, όλα. Είσαι και τρελαίνεσαι. Περιμένω το Σάββατο πώς και πώς την αντίδραση από το κορίτσι αυτό, τα φιλιά μου. Δωράκι. Έχω και δωράκι. Έχεις και δωράκι, έχεις και μωράκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, Βάνια. Όπα, έλα. Γιατί, σήμερα έχω την τιμητική. Πρόσεξε, γιατί η Βάνια βγαίνει με άλλους και με εμένα δεν βγήκε? Κάποια παράπονα. Κοίταξε να δεις τώρα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γούστο της Βάνιας όπως είδες με τα ραντεβού. Βάνια θα βγαίνεις μαζί. Είναι... Φυσικά, καλέ. Καλέ, γιατί βγαίνει με όλους. Θα βγει και με το κουτί στο τέλος. Να βγει και με τον Κώστα για να δούμε χαΐρι. Κώστα, θα τα κανονίσουμε μετά. Αυτό είναι για σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μπάει από ένα χειροκρότημα. Το δώρο είναι δικό σου. Τέλειο, τέλειο. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ξαναέρθεις. Να συνεχίσεις να σκίζεις. Να σκίζεις και να έχεις όλους αυτούς και όλους απ' έξω. Όλοι εδώ η παρέα είναι καλύτερη. Κώστα Σουρός, κυρίες και κύριοι.